Τα ρούχα μου παλιώσανε και πέφτουν σαν χρεοκοπημένες κυβερνήσεις. Γέρασα με ένα παιδικό παντελονάκι και το πλοίο δεν φάνηκε ακόμη. Σε σφίγγω πιο πολύ γιατί κρυώνω. Το κορμί μου δρόμος που εκτελούνται δημόσια έργα. Κόμπρεσέρ μ' ανοίγουν και με κλείνουν. Τράβα λίγο την κουρτίνα να με δεις. Έγινα διάδρομος για στρατιωτικά αεροπλάνα. Και το μυαλό μου αποθήκη για ραδιενεργά κατάλοιπα. Μέτρα ασφαλείας πήρανε 82 αυτά έτσι για την αναπνοή μου και σε πολυεθνικό μονοδρόμο το μέλλον μου δώσαν αντιπαροχή. Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Φοβάμαι όλα αυτά και λοιπά. Η αγάπη είναι το μέτρο. Η αγάπη είναι το μέτρο για τις αντίληψεις μας, αλλά που η αντίληψή μας είναι και αυτή η αμφίδρομη σχέση με την αγάπη. Για να αντιληφθείς την αγάπη πρέπει να έχεις αντίληψη. Αλλά για να έχεις αντίληψη πρέπει να έχεις φροντίσει μέσα από την παρατηρητικότητά σου και τη γνώση να διευρύνεις το μυαλό σου για να καταλάβεις τι σημαίνει η αγάπη. Να. Η αγάπη είναι προσφορά. Εγώ ξέρεις, το λέω συνέχεια. Δεν έχω πει ποτέ μου σε κανέναν, σε καμία, κατά τις πιο δύσκολες συναισθηματικές πιέσεις της ψυχής μου, μ' αγαπάς. Ποτέ, ποτέ. Το θεωρώ μίζερο. Μ' αγαπάς. Πού σε αγαπώ εσύ, μ' αγαπά. Σαν να το εκδιέζεις. Σ' αγαπώ. Ακριβώς. Σ' αγαπώ και ας μην εισπράξω ποτέ αγάπη. Αλλά... Γιατί πονάν τα δόντια μου αφού δεν έχω δόντια. Αυτό αναρωτιόμαστε εγώ κι άλλα γερόντια. Ανοίγω τα ματάκια μου, την τύφλα μου δεν βλέπω. Μα και τα ποδαράκια μου δεν με βαστούν να τρέχω. Μείναμε χωρίς σύνταξη, σε πιάνισο και δέος. Αλλά ονειρευόμουνα σαν ήμουνα πιο νέος. Και θα το πω ευθέως και με ορθόν το πέος. Μπριαλαρίτα τίτα τίτα ρια τα τίτα τα. Μπριαλαρίτα τίτα τίτα ρίτα τίτα. Τι έχεις να πεις να προσδιορίσεις το Ζενίθ και τον Αδύ του Δημήτρη Πουλικάκου? Τι είναι θεϊκό και τι ποταπό για σένα? Και σε συνδυασμό με αυτά, ποιο είναι το απόσταγμα, έτσι συμπιέζοντάς το, από όσα έχεις βιώσει μέχρι τώρα και όσα έχεις ζήσει? Λάμψε τα. Καφρίλα rules. Η μία είναι ελληνική, ας πούμε, λέξη, η άλλη είναι αγγλική. Ναι. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Τι έχεις Γιάννη, γεια σου Γιάννη, κούκιας παίρνω. Πας για ψάρεμα? Όχι, πάω για ψάρεμα. Α, και εγώ νόμιζα πως πας για ψάρεμα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Το λέω και το ξαναλέω σε φίλους αυτές τις μέρες. Διαβάζω τώρα πρόσφατα, δηλαδή δεν το έχω τελειώσει ακόμη, μια την καθημερινή ζωή στην αρχαία Βαβυλωνία και στην Ασσύρια. Μιλάμε τώρα για το 700-800 μέχρι το 2000 π.Χ. από το Χαμούραμπι, να πούμε, και τον Ναβουχοδονόσορα και τον Ασούρμπανιπάλ. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, σε πληροφορώ. Αυτούς που λένε και οι δούλους, και υπάρχουν προβλέψεις για το τι και τι δεν μπορεί να κάνει. Αν συμφωνεί το αφεντικό του, ένας αφοσιωμένος δούλος, όπως το αναφέρονται, μπορεί να γίνει ακόμα και τραπεζίτης, να ανοίξει η δικιά του δουλειά, μέχρι και τραπεζίτης. Σήμερα τους δούλους τους λέμε κατεφημισμόν, υπαλλήλους ή εργάτες. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
σαν την αυτό που εφήβρανε οι κοκάκιδες, οι τραπεζίτες. Προληπτική γραμμή στήριξης. Σου αρέσουν και κάποια που μπορεί να σε ξαναερώνουν με την περιοχή. Υπάρχουν. Αλβανικό στάφ έχουν. Τι να μας ξαναερώνουν. Όχι, ήταν λίγο δύσκολα τότε με τον Γρηγορόπουλο. Με τον Γρηγορόπουλο. Πολύ δύσκολο τον Γρηγορόπουλο. Γιατί έμενα τότε στα εξάρχεια. Και πιο παλιά, όταν γνωριστήκαμε και μετά, δεν ήταν τόσο. Περνάγανε μάτια, περνάγανε όλα. Ήταν τσαπουκά. Που λάγανε τρέζες εκεί μόνο, δεν θυμάσαι τι γινόταν. Ναι. Δεν ήταν έτσι. Ποτέ. Τώρα είναι ευχάριστα. Τώρα τελευταία. Τώρα είναι ευχάριστα. Πας που πηγαίνεις μια μπύρα στην πλατεία. Ναι, δεν συντοπλή κανένας. Love is the only thing that you love for me. Can you live without the touch of the God you believe? You must stay away for the dream to come true. You must stay away and pray that she won't forget about you. Now for you, and I know that I can't be with or without you, 'cause I no longer feel a thing. Hell, you can lie to yourself, but I know you still bleed on that maze so human to me. Tell me it's nothing. Λέτε να πείστε το. Δύο λέξεις, εξαρχιώτικη φιλοσοφία. Τι έρχεται στο μυαλό σας? Να μιλήσω κάτοικος εξάρχειο με πισηρά ετών. Ελεύθερο πνεύμα, σίγουρα. Δεν δεχόμαστε τα μπατζιλίκια στη γειτονιά μας. Τα ξέρεις και εσύ, στην ίδια γειτονιά μέναμε. Γενικότερα, η φιλοσοφία του να αφισβητείς, να μην τρως μαζημένη τροφή.